Για το πετρέλαιο θέρμανσης έχετε πληροφορηθεί? Έχω πληροφορηθεί. Έχετε φορτώσει τα τάγκια? Ναι, έχουμε φουλάρι. Πήραμε αφού τάγκια. Ακόμα δεν άνοιξε, βρέσει. Πώς ανοίγει? Α, για εδώ μιλάτε, για το βαπόρι. Του βαπουργείου δεν μπορείς να φέρεις? Για δεν το καίει εδώ. Δεν το καίει αυτό το πράγμα. Γιατί λέει θα ανεβεί λίγο, ήταν ένα ευρώ περίπου το τέτοιο, τώρα θα πάει στο ένα 20 εκεί. Βοήθειά μας. Εγώ παρακαλώ να κρατήσουν οι ζέστες, για να... Δεν μου λες τα άλλα μέρη εκεί που γυρνάς ως ναυτικός, τι καίνε οι άνθρωποι? Πού θες να μας, δηλαδή, εντάξει, είναι παράγωγα κάδρα σύνεδος αυτά που πάμε. Ξύλα, τι κάνουνε? Όχι, κοίταξε, να σου τα πας στην Ινδονησία. Εκεί δεν χρειάζεται. Εκεί, ναι, εντάξει. Γιατί βάζουν, έχουν και θέρμανση και αυτοί? Εντάξει, για θέρμανση όχι, αλλά για κίνηση. Όχι κίνηση, βρε, θέρμανση. Θέρμανση όχι. Τώρα στα μέσα των μήνων ανοίγει το τέτοιο, στα 1,25 λέει το 1000 τόσα τόνους. 1250. Βοήθειά μας, ρε παιδιά. Τι θα κάνεις? Τι να κάνουμε. Το ένα μας βρωμά, το άλλο μας ξενίζει. Ανεμογεννήτριες δεν θέλουμε να έχουμε πιο φθηνό ρεύμα. Σωστό αυτό. Έτσι. Σωστό αυτό. Δεν θα χαλιάσουμε το. Ξύλα. Ξύλα. Κόβεις εσύ, βάζεις? Παίρνω εκεί με τον κανέναν τόνο, στο τζάκι. Αλλά πετρέλαιο δεν το σκεύεσαι? Έχει και πετρέλαιο, έχει καλό για το πετρέλαιο, αλλά... Αλλά δεν είναι. Πετρέλαιο πια να πιένεις άμα λερωθείς το σακάκι, βάλε μου λιγάκι να καθαρίζω. Πίσω, ναι. Να καθαρίζω το λεκέ. Τι γίνεται, εσύ πώς ετοιμάζεσαι? Λέω πως θα κάτσω λίγο ακόμα. Α, κάνεις και γιορτές? Αν καταφέρω. Θα πας καμιά πέρδικα ακόμα? Ναι. Κάμνεις τίποτα για... Ποσό. Έχει πάρα πολλά πουλιά. Λιγοστέψανε. Λιγοστέψανε. Οι σκύλοι πρέπει να αρχίσουν να φερμάρουν τις πέτρες σε λίγο καιρό, άσε με. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχει πουλιά. Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι οι Κυριακές είναι, πόσες είναι, 15? 16. 16. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια. Εντάξει. Ας μην το ανοίξουμε. Ναι. Άρα. Δηλαδή, αν γινόταν λιγότερες, θα ήταν υπέρ του θύραματος. Σκέψου ότι τώρα αν ήταν, θα κλείνε περίπου την άλλη εβδομάδα το κυνήγι της πέρδικας. Ναι. Έτσι. Καλά, δεν ρίχνουμε. Εμένα, εφόσον μου δίνει την ευκαιρία, την άλλη εβδομάδα εγώ θα πάω. Αν ήταν κλειστό, δεν θα πήγαινα. Αν μου τύχει τα κεφερμάρο και θα τη σκοτώσω. Τα ηχθειοτροφία και αυτά δεν ρίχνουν, δεν βγάζουν μικρά. Και πόσες θα ρίξουν? Και πόσες μένουν και από αυτά τα πουλιά? Είναι αμόρφωτα ακόμα από το... Δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστεί το... Δηλαδή στο πόσο καιρό προσαρμόζεται μια πέρδικα που θα βγει από μωρό? Κοιτάξτε να δεις, άλλο το άγριο, άλλο το εκτροφείο. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Εδώ παντού λίγο, και στα ψάρια βλέπεις και... Εντάξει, δεν είναι ένα άλλο πράγμα, τον άλλο το άλλο. Απλώς δεν φτάνει και είμαστε και πάρα πολύ χιώτους κυνηγοί. Γενικά η πέρδικο κυνηγή που την κυνηγάμε με μανία και αυτά. Εδώ έχει δύο συλλόγους, δεν είναι? Πόσοι συλλογοί είσαστε? Τώρα είναι δύο συλλόγοι. Πώς πια, υπάρχει αυτή η ανάγκη για δύο συλλόγους? Κοίταξε να δεις, όταν κατεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι και σου λένε ότι ξέρω εγώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα και πρέπει να σηκωθεί η γνώμη τους κάπως. Ναι, σωστά. Έτσι. Όταν μία-δυο φορές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι είναι παγκά μου? Ρε φίλε, γιατί να σε στηρίξω εγώ σε ένα μετά? Κάτσε, αυτός είναι ο λόγος ή... Είναι και άλλη φιλοσοφία του ενός συλλόγου από τον άλλον. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εκείνοι ακολουθούν μια γραμμή της Ομοσπονδίας. Και η Ομοσπονδία είπε να ανοίξει 19. Δεν ξέρω τώρα τι τους είπε η Ομοσπονδία. Το λένε λέει θυραματολόγοι. Και εγώ, άμα φέρω κάποιον, ας πούμε, φέρω εσένα και μου, να μου κάνεις μια μελέτη και σε πληρώσω εγώ και θέλω να μου πεις αυτά που θα τα πεις εσύ όπως θέλω εγώ. Εννοείται, ρε φίλε. Είναι καιρός τώρα για. Είναι καιρός τώρα για να λέω ο καθένας αυτό. Πλήρωσε εδώ και σου λέω τι θες. Και πρέπει εδώ για να έρθει κάποιος να κάνει μια μελέτη για. Για μια μελέτη πάνω στο νησί δεν πρέπει να πας τρεις μέρες και θα μου βγάλεις εμένα μελέτη. Ναι. Έτσι. Τρεις μέρες. Πρέπει να γιώσεις πάνω στο βουνό. Δεν μου λες κάτι άλλο. Επειδή έχω μιλάω με κυνηγούς κατά καιρούς. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Έχει πουλιά? Γιατί μερικοί υποστηρίζουν ότι έχει. Εδώ να είδα κάτι περιστέρια, δεν είμαι στενό. Ναι. Αυτό με τους δρόμους. Συμφωνώ. Παλιά. Συμφωνώ. Για μένα αυτό που έκανε τώρα. Έχουν ανοίξει 8.000 δρόμοι. Αυτό που έχει κάνει ο σύλλογος, δηλαδή ο κυνηγός του Ισίου της Άρτεμις, ήταν σωστή κίνηση. Ποιο? Να κλείσουν κάποιοι δασικοί δρόμοι, να μην υπάρχει αυτό με τα 4x4 που περνάνε. Ναι, ρε φίλε, τα 4x4 πια πάνε μέσα στις φωλιές πάνε. Εντάξει, μπορεί. Πώς να σου πω, δηλαδή, ότι σκέψεις αυτή τη διαδρομή που πηγαίνεις, το βγάζεις με το αυτοκίνητο, λέω, βγάζεις το κοπάδι πάνω στο βουνό,
Σταματάς, βγαίνεις, κυνηγάς. Τώρα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Έχουν πολύ είναι οι δρόμοι που αυτοί, έτσι. Μπορεί να γίνει και μια διαφοροποίηση του μέτρου, γιατί ακούω κάποιες αντιδράσεις από κοινότητες στο χωριό και τέτοια. Ότι θέλει τους δρόμους και καλά. Ναι, θέλει να πάει, λέει, δεν ξέρω. Ενώ υπάρχουν αρμόδιοι που έχουν κλειδί και ανοίγουν τις μπάρες αυτές, γιατί έχουν βάλει κάποια αλυσίδα, ξέρω εγώ, με λουκέτο. Ναι. Αλλά έχουν, νομίζω, ο πρόεδρος του χωριού, έχουν αυτοί οι υπηρεσίες, η δασική υπηρεσία. Ο παπάς και ο δάσκαλος. Δεν, όποιος έχει, ξέρω εγώ. Αν θέλει να πάει να δει, γιατί λένε κάτι για τις πηγές εκεί πέρα, μπορεί να πάρουν το κλειδί να ανοίξουν. Όχι να πάνε να σπάσουν, να κάνουν παραβίας. Ας δώσουμε μια ευκαιρία και στο πουλί. Δηλαδή, με το ρυθμό αυτό, σε 2-3 χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις πέρδικα. Μόνο στις παρυφές των καταφυγείων. Ναι. Όπως πας τώρα, πού να σου πω, ότι πώς είναι ο Φουρογάτος στην Κρήτη που βρήκανε προχθές έναν, ναι, και τον είχαν πιάσει και το είχαν κάνει θέμα στην Κρήτη, πέρσι νομίζω, κάπως έτσι θα γίνει και η Πέρδικα. Θα μου λένε εμένα ότι θα επιβιώσει κι αυτά. Εδώ ολόκληρο νησί, τον Τοντό στους Μωρίσιους, που είναι τρεις φορές σαν την Κρήτη. Πού είναι αυτό? Τον Τοντό, στους Μωρίσιους, στον Ινδικό, εξαφανίστηκε. Το νησί. Το Ντοντό, ένα πουλί. Ναι, αυτό που ήταν, ναι, κατάλαβα. Εξαφανίστηκε. Από τι εξαφανίστηκε? Από το κυνήγι. Α, γιατί το κυνηγούσαν? Βέβαια. Και μιλάμε με έναν άγλυφο πολύ πιο δύσκολο από τη Σιού. Και επίσης κάτι άλλο, δεν μου αρέσουν και όλοι αυτοί οι καινούργιοι κυνηγοί του Facebook. Να σκοτώσω δίκιο, για να τα δείξω, δηλαδή. Βέβαια, ναι. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία. Τίποτα. Του. Στο κυνήγι πας στο βουνό, συνάντησες κάτι, δεν συνάντησες, εντάξει. Κάθεσαι με τους φίλους, πίνεις ένα ουζάκι, βγάζεις το σκύλο βότα, είναι άλλο το... Ένα διάστημα το είχαμε κάνει εμείς, εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, έτσι, και είμαι και εγώ υπεύθυνος σε αυτή την κατάσταση που ήρθε, πρέπει να μην βγάζω την ώρα μου απ' έξω, αλλά δεν ήμουν μονάχος μου. Α, εννοείς που έκανες... Ναι, έκανα και εγώ τα λαθάκια μου, δεν είμαι αναμάρτητος. Τα τρώγες τουλάχιστον, τα τρώγες τα πουλιά. Εντάξει, τα τρώω, δόξα σου ο Θεός, ό,τι βγάζει το βουνό, χόρτα, μανίταρια, σαλιγάρια. Δεν σε πειράζει να μην φέρεις. Όχι. Κάτι θα βγάλει, θα πάρω. Ή σαλιγάρια, ή μανιτάρια, αν είναι ο καιρός. Εσείς πρέπει να μάθετε και τους πιο μικρούς. Όχι που είσαι μεγάλος, αλλά... Τούτο εδώ το πράγμα είναι καταστροφή. Ποιο? Τούτο εδώ. Α, και η κάμερα που είχε απάνω. Όχι που είσαι μεγάλος, στυχώς, αλλά... τούτο εδώ το πράγμα είναι καταστροφή. Ποιο? Τούτο εδώ. Α, και η κάμερα που είχε απάνω. Και η φωτογραφία. Άμα μπας και νύχι για τη φωτογραφία, το έχασες το παραμύθι. Είπαμε, εγώ το λέω, ότι αν είχαμε παιδιά δεν θα μιλούσαμε τώρα, δεν θα κάναμε συζήτηση. Για πολλά θέματα, όχι μόνο για αυτό. Έτσι, αν είχαμε παιδιά. Αλλά επειδή την παιδεία την αποκτάς με τα χρόνια και... Εγώ το λέω, η Πέρδικα δεν έχει χρόνο. Όσο την κυνηγάμε με αυτούς τους ρυθμούς. Δεν έχει μέλλον. Δεν έχει time, δηλαδή πρέπει να τις δώσουμε χρόνο. Αν θέλουμε να σωθεί και να βρουν τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, πρέπει να τις δώσουμε χρόνο. Ωραία, και η αντίθετη γνώμη τι λέει γι' αυτό? Εσείς βγαίνετε και λέτε... Εμένα μου λέει, ξέρω εγώ, να μην πηγαίνω. Κάτσε ρε φίλε, εγώ να μην, γιατί να μην πάω. Ενώ είναι ανοιχτό. Εφόσον επιτρέπεται, ναι. Εφόσον επιτρέπεται. Όχι, και, λέει... και μου υποστηρίζουν ότι με τις πολλές εξόδους λέει θα αραιώσουν ο κόσμος. Δηλαδή θα πω εγώ το αλλονό του κυνηγού, δεν θα πας εσύ ή θα κάτσω εγώ. Άντε την άλλη εβδομάδα. Και πήγαινε σε την άλλη εβδομάδα. μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά δεν γίνονται. Μέρες πρώτες τελείωσε. Όλοι τα πουλιά σκοτώνονται ένα μεγάλο αριθμό στις πρώτες μέρες και μετά οι υπόλοιποι, ας πούμε, πιο φανατικοί που μένουμε, τα αποτελειώνουμε. Σκοτώνουμε τους γεννήτωρες στο τέλος του. Στις τελευταίες των εξόδων. Μου έχει τύχει εμένα πολλές φορές. Ωραία, δηλαδή, ρε φίλε, αυτά τα πράγματα που. Πηγαίνω μια Κυριακή, ξέρω εγώ, που είναι η πρώτη τελευταία. Τη τυχαίνει, μου έχει κάτσει τα πουλιά, έχουν λίγο ηρεμήσει. Πετυχαίνω, σκοτώνω, τέσσερις πάω. Ξέρεις, μια είναι αυτές τις τέσσερις πέρδικες όμως που ήταν εκεί πέρα. Ήταν ακοπάδευτα, μείνανε τρεις. Αλλά δεν είσαι παράνομος. Και αν είναι και. Όχι, δεν είμαι παράνομος. Για σκέψε αυτές τις τρεις. Πόσο θα επιβιώσουν μέχρι το τέλος από τους φυσικούς άρπαγες. Α, έχει και αυτά. Ναι. Εγώ τι κάνω δηλαδή, επειδή υπάρχουν φυσικοί άρπαγες, δηλαδή τι κάνω. Ανοίγω, δίνω περισσότερες εξόδους. Ναι. Δεν μου λες κάτι κυνηγούς και καλά που πάνε, πάω στην Πέρδικα και κάθομαι στο πέρασμα. Κοίταξε να δεις. Έχει πέρασμα δεν ξέρω, η Πέρδικα έχει πέρασμα. Τι είναι, τι είναι. Εγώ, ο καθένας, ο σωστός ο παιδί, έχει το σκυλί του να πάει να κυνηγήσει, να τη φερμάρει. Αυτό να είναι όλη η ομορφιά του. Έτσι, αν δεν σε δυσκολεύει από το τέλος πάντων. Είναι μερικοί όμως άνθρωποι, εντάξει. Ο οποίος είναι παρασκευή και είναι ένας γέρος, ένας μεσήλικα, λέει, δεν μπορεί να περπατήσει τόσο. Ωραία. Δεν σου λέω τώρα για αυτό.
Το να τον εδώ, αυτόν εμένα δεν με πειράζει να τον εδώ σε μια πλαγιά και να κοντοστέκεται, ξέρω εγώ, και να σκοτώσει ένα περασματικό πουλί. Εμένα με στεναχωρεί που βλέπω μικρά, σε πιο μικρούς άτομα από μένα σε ηλικία, να κάθονται στο ίδιο σημείο. Έχω βγει εγώ πάνω, έχω βάλει το κοπάδι, έχει περάσει πάνω του, τραβάει τρεις εφεκές, πιάνει δύο πουλιά. Θα πάει ο άλλος, θα περάσει άλλη μια μονή. Δεν είναι κυνηγή αυτή, ρε φίλε, τώρα, μεταξύ μας. Έτσι. Και σου είπα, δεν αντιλέγω ότι έγιναν παθαροί, έγιναν έκτροπα παλιά. Ωραία, αλλά λέω, αυτό είναι αλλού παπαρευάγγι και σου είπα. Αν δεν βάλουμε μυαλό μετά από όσα αυτά που έχουν συμβεί, είμαστε αξί της μοίρας μας. Σωστό αυτό. Έτσι. Και μακάρι να βγεις. Και κάτι άλλο ακόμα είναι ότι δεν μπορώ να πάρω εγώ, είμαι ο κυνηγικός σύλλογος ή είμαι ο Α, ο Β σύλλογος που θα πάρω εγώ μια απόφαση το πώς θα κυνηγηθεί. Δηλαδή, τέλος πάντων, το πώς θα κυνηγηθεί. Δεν πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα, δηλαδή να κάνεις μια διαχείριση ώστε να υπάρχουν τα πουλιά. Όσο είναι περισσότερο, γιατί δεν είναι άσχερο κάτι. Η γυναίκα μου δεν έχει δικαίωμα πάνω στο πουλί. Δεν είναι κυνηγός. Δεν έχει δικαίωμα. Τι δικαίωμα, δηλαδή. Δηλαδή, πού να σου το πω, δηλαδή. Εσύ είσαι κυνηγός. Τώρα όχι. Όχι. Δεν είσαι. Δεν θες να πας μια βότα, ας πούμε, ξέρω. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Να την ακούσεις να κακαρίζει. Ναι, κατάλαβα. Σε οποιοδήποτε δημικό και. Ναι, κατάλαβα το σκεπτικό. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ανήκει στους κυνηγούς. Δηλαδή. Δεν ανήκει μόνο σε μένα, δεν ανήκει μόνο στην κυνηγητική οικογένεια. Εγώ δεν βλέπω καμία φωνή καμία φωνή να τα πει με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δει, δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα που δεν καθίσανε καθόλου να συζητήσουν. Εντάξει, για τη μείωση. Εγώ θα πει ο κάθε άνθρωπος που από αυτούς που αντιδράσαμε, ξέρω εγώ, και γίνει και ο άλλος ο σύλλογος, ναι, και εγώ, ναι, ναι, και αυτά, και βγάλαμε άδεια στο δασαρχείο και αυτά. Λοιπόν, αν γινόταν μια γενική συνέλευση σωστά, ναι, να πούνε, ξέρεις κάτι, εσύ θες 10, ξέρω εγώ, νομίζεις, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν εμπειρία. Ναι, το έχουμε δει ότι με τη μείωση αυξανόταν τα πουλιά. Μην λέμε τώρα, μην κόρετε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να ενημερώσουμε. Όταν είχε πρόβλημα η παγή, δηλαδή τι κάνανε. Που κλείνανε το κυνήγι, το είχαν κλειστό. Εγώ είχε 18 χρόνια τα πρωτόβουλα, δηλαδή ήταν 5 εξόδους. Γιατί ήταν 5 εξόδους. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε πρόβλημα το υπέρδικα. Και μόλις αυξηνόταν αυτό, έγινε και 32 εξόδους. Μακάρι να αυξηθεί και ξαναγίνει 32. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έτσι. Ναι. Αυτό λέγεται διαχείριση. Τότε που ήταν και προσπαθούν, και... εγώ λέω, δεν λέω, προσπαθούν με εμπλουτισμό, με σπορές, με νερά, με αυτά που κάνουν. Μπράβο τους. Κάνουν οι άνθρωποι και. Αλλά δεν αρκεί. Δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Είναι αποδεδειγμένο. Τι περιμένουν δηλαδή να δουν. Μάλιστα. Δεν φτάνουν αυτά. Ωραία. Είναι κρίμα. Θα κάνουμε μια συζήτηση. Και δεν είναι μόνο αύριο μεταβρά και ο Λαγός το ίδιο πρόβλημα θα έχει. Ο Λαγός. Ναι, έχουν μερικούς που υποστηρίζουν οι άνθρωποι ότι λέει όσο πιο πολλές εξόδεις είναι πιο λίγοι στο βουνό, είναι πιο απλωμένοι, δεν θα πάω ένας. Ας αν είναι και έτσι, ξέρω εγώ, δηλαδή τι να πω. Αν πιστεύεις δηλαδή ότι ένα πράγμα έχει πίεση και λιγοστεύει. Εσύ το κυνηγάς περισσότερο, δίνεις περισσότερο. Αν είναι έτσι, ας το κάνουμε όλη τη σεζόν, ρε παιδιά. Αν πηγαίνουμε καθημερινά. Να δεκαπλασιαστούν. Σωστό. Έχω εγώ αυτή τη χρόνο σήμερα, πάω που είναι Τετάρτη, θα πάω Πέμπτη. Έτσι, δεν είναι. Κάτω μέχρι. Για να τις αυξήσω. Σωστό. Αυξήσω με τις εξόδους, ρε παιδιά. Λοιπόν. Άμα είναι έτσι. Αντρέα. Δεν το κάνουνε. Η Μυτιλίνη γιατί έχει τόσα χρόνια. Λένε η Μυτιλίνη, λέμε αυτό που έκανε. Η Μυτιλίνη πώς κυριακή. Η Μυτιλίνη είναι 9 εξόδοι. Πρόσεξε. Αλλά δεν έγινε τώρα. Α, είναι. Λοιπόν, πώς δεν είχε πρόβλημα. Ναι. Εγώ μου λέει, έχει πρόβλημα. Η Μυτιλίνη λέει, δεν μπορεί να. Δεν υπάρχει γιατρία, λέει η Μυτιλίνη. Γιατί δεν έχει γιατρία. Μήπως πρέπει να κλείσει καλά-καλά σε Μυτιλίνη κάποιο διάστημα. Κάποια χρόνια για να πάρει τα πάνω στο πουλί. Αλλά το προσπαθούν, το πήγανε στα 9. Λοιπόν, είναι στα 9. Λέει, γιατί. Ωραία. Πέμουσε, γιατί στη Μυτιλίνη δεν το αυξάνε, το κάνουν 32. Για να αυξηθεί. Να αυξηθούν τα πουλιά. Α, μάλιστα. Εγώ πάω. Είναι μήλωση. Εντάξει, λέει, είναι 9 εξόδια. Μου λέει ο Γιάννης, με συγχωρεί στη συνέντευξή του. Έλεγε ότι είναι 9 εξόδια, λέει, και δεν βρίσκουν γιατρία. Ωραία, να μου πει γιατί δεν το κάνουν στη Μυτιλίνη 32 εξόδια να βρουν γιατρία. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αντρέα, ευχαριστούμε σε πολύ. Σε ό,τι προβλήματα έχουν τα έμβια ζώα που εξαφανίζονται αυτό, στο πρώτο είναι ο άνθρωπος. Βέβαια, το πιο μεγάλο ζώο. Το πιο μεγάλο. Αυτό είναι που κάνει το μεγαλύτερο. Είμαστε ιός απάνω στη γη ο άνθρωπος. Ό,τι ακουμπάμε το καταστρέφουμε λοιπόν. Δεν είναι μόνο τα αρπακτικά, οι δρόμοι, ξέρω εγώ που έλεγε. Βέβαια. Έλα, μας είσαι. Έτσι.
Δεν είναι μόνο τα. Υπάρχουν και άλλα. Σωστό. Πρώτο πράγμα είναι ο άνθρωπος που δεν τον έχει, δεν τον έχει καθόλου λούσει. Φταίνε λέει τα αρπακτικά, φταίνε λέει που λείπει ο άνθρωπος από το βουνό, φταίνε ότι λεγοσεύουν λέει οι βοσκοί πάνω από το βουνό. Φταίνε οι αλεπούδες, φταίνε οι λύκοι. Δεν αντιλέγω, συμφωνώ με αυτά που λέει. Ο άνθρωπος που είναι. Πού είναι ο άνθρωπος, που πρέπει να συγκορυφεί. Μα είναι. Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω και εγώ, άμα σου πάρω σένα και σου πω, για δεν θα πεις αυτά που θέλω εγώ. Βρεθώ με στα φράγκα και λέω ότι θες. Λοιπόν, Αντρέα, ευχαριστούμε.